λαός μαζί αναγγέλουν με ύμνους και κάλαντα τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, τη γέννηση του Θεανθρώπου που έρχεται να δώσει το αιώνιο φως στο ανθρώπινο γένος. Αυτό το χαρμόσυνο γεγονός, αυτό το ουράνιο μήνυμα, έρχονται κάθε χρόνο να μας ψάλουν τα κάλαντα και να μας ζωγραφίσουν σε αυτοσχέδιες ποιητικές εικόνες. Τα περισσότερα κάλαντα είναι στιχουργήματα των λογίων, χωρίς να λείπουν βεβαίως και τα καθαρά λαϊκά χριστουγεννιάτικα άσματα. Υπενθυμίζουμε ότι πολλά έθιμα των Χριστουγέννων ανάγονται στη μακρινή αρχαιότητα και είναι φυσικό, γιατί στα μέσα του 4ου αιώνα η 25η Δεκεμβρίου είχε οριστεί ως αρχή του έτους, Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Γι' αυτό και ο εορτασμός προσέλαβε και πολλά από τα έθιμα της ρωμαϊκής πρωτοχρονιάς, όπως είναι διάφορες τελετουργίες που με αφορμή τον αγερμό των παιδιών αποβλέπουν σε καλό ποδαρικό. Έθιμο επίσης παλαιό των ρωμαϊκών χρόνων είναι μιλισμονάμε και τα χειροσφάγια, που συνηθίζονται σε πολλά μέρη της χώρας μας. Και οι στίχοι των γαλάντων ακόμα των αγυρτικών αυτών τραγουδιών δεν διαφέρουν από τους στίχους των παλαιότερων χρόνων του ελληνισμού. Είναι γνωστό ότι την παραμονή των Χριστουγέννων, όπως και της Πρωτοχρονιάς, τα παιδιά λέγοντας τα κάλαντα κρατούν στα χέρια τους αλλού μήλο ή πορτοκάλι, αλλού τρίγωνα και αλλού καραβάκι με χάρτινες ταινίες ή αστέρι. Το καράβι αυτό θυμίζει το πραγματικό πλοίο που κατά τη γιορτή των αρχαίων ανθεστηρίων στην Αθήνα το έφεραν πάνω σε τροχούς επαναφέρον τον Διόνυσο, το θεό της βλάστησης. Κοινό γνώρισμα των γαλάντων είναι ως γνωστόν ο αγυρτικός χαρακτήρας τους και θυμίζουν την αρχαία Ηρεσιόνη. Όπως σήμερα, όταν λέμε τα κάλαντα κρατάμε φαναράκι, ματσούκες και άλλα, έτσι κρατούσαν στην αρχαιότητα την Ηρεσιόνη. Η Ηρεσιόνη πήρε το όνομά της από τις γυρλάντες του μαλλιού που στην αρχαιότητα λεγόταν Ήρος και αργότερα Έριον. Στη συνέχεια η Ηρεσιόνη λεγόταν και κάθε τραγούδι με χαρακτήρα επενετικό ή ευχετικό, όπως και τα δικά μας. Τα λένε κάλαντα, άσχετα αν είναι χριστουγεννιάτικα, πρωτοχρονιάτικα, βαγιάτικα κλπ. Κάλαντα από διάφορες περιοχές του ελληνισμού θα σας δώσουμε στο σημερινό μας πρόγραμμα, διανθισμένα με τραγούδια κατά κανόνα χριστουγεννιάτικου περιεχομένου και κάποια των κοινών διασκεδάσεων ανατρέχοντας το αρχείο μας. 40 μέρες, 40 νύχτες η Παναγιά μας κυλοπονούσε. Κυλοπονούσε, παρακαλούσε τους αρχαγγέλους, τους ιεράρχες. Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες, να πάω να φέρετε μοίρα και μόσχο. Οι αρχαγγέλοι για μοίρα τρέχουν, οι ιεράρχες για μόσχο πάνε. Όσπου να πάνε και όσπου να έρθουν, η Παναγιά μας ξελευθερώθη. Oh, no.
αυτό το άλλο ελληνί μου, σ' αυτό το άλλο το χαρτί. Σ' αυτό το λόνι του φαρδί, τρανός χουρός που γεννήθη. Σ' αυτό το λόνι του φαρδί, τρανός χουρός που γεννήθη. Τρεις δίπλες η Ελένη μου, τρεις δίπλες ήταν ο πόνος. Ήταν ο χώρος, στη μια την άκρη του χώρο. Είναι η κόρη Παγκάπο, στη μια την άκρη απ' του χώρο. Να χαμηλώ, να χαρόιδω, να πέταγα με σκουπούρο. Να ξεδίπω, Ελένη μου, να ξεδίπω σ' όλο χώρο. Να ξεδίπω σ' όλο χώρο. Να δυο την κόρη Παγκάπο, να ξεδιπλώσω το χώρο. Να δυο την κόρη Παγκάπο.
του αιώνα, Ιωάννης Τζέτζης και Θεόδωρος Πτωχοπρόδρομος. Και όσοι καταρχήμινον την Ιανουαρίου και τη Χριστουγεννήσι δε και φώτον τη ημέρα, όπως οι περιτρέχουσιν τα στήρας προσετούντες με τα οδόν και εποδόν οι λόγοι εγκομείων, ούτι αν πάντες λέγειν το Κυρίως, μην αγύρτε. Είναι γνωστό ότι τα κάλαντα σε όλη την Ελλάδα, αφού επενέσουν τα πρόσωπα του σπιτιού, καταλήγουν στο αίτημα του φιλοδωρήματος. Και τούτο είναι ένα πανάρχαιο έθιμο. Όταν ο Όμηρος, λέει, παραχήμαζε στη Σάμο, επισκεπτόταν τα σπίτια των ευγενών τραγουδώντας την Ηρεσιόνη, τραγούδι με χαρακτήρα επενετικό και ευχετικό, όπως ακριβώς τα δικά μας σημερινά κάλαντα. Μιλήσαμε για την Ηρεσιόνη προηγουμένως. Στο τέλος ερχόταν και το αίτημα του φιλοδωρήματος με διακριτικό πάντα τρόπο. Ήμεν τη δόσης. Ιδεμή, ούχε στήξομεν. Ουγαρσινικήσοντες εμθαδήλθομεν. Δηλαδή, αν θέλετε, μας δίνετε κάτι. Αν όχι, δεν χαλάμε τις καρδιές μας, άλλωστε φεύγουμε. Δεν ήρθαμε εδώ να συγκατοικήσουμε. Στις γιορτές του Δωδεκαημέρου, πρέπει να πούμε, συναντώντας την τροχιά της παράδοσης, έθιμα ειδωλολατρικά και χριστιανικά. Υπενθυμίζω ότι Δωδεκαήμερο ονομάζεται το διάστημα μεταξύ των δύο μεγάλων ακινήτων εορτών, των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Για ορισμένα από αυτά τα έθιμα οι πατέρες της Εκκλησίας επιτιμούσαν το λαό και τα απαγόρευαν με τοπικούς νομοκάνονες. Το ρήμα λατρεύω, όπως γνωρίζετε, σημαίνει κυρίως υπηρετώ και λατρεία είναι υπηρεσία. Ειδικότερα σημαίνει την υπηρεσία του Θείου, χριστιανική λατρεία, λατρεία των Αγίων και άλλα. Η ειδωλολατρεία, κατά την λογραφία, νοείται το σύνολο των δοξασιών, των εθίμων και των εκδηλώσεων με βάση τη θρησκεία. Πάντως, το κυριότερο έθιμο των εορτών του Δωδεκαημέρου, τα κάλαντα, όπως ψάλλονται σήμερα και που είναι λόγια, σχολικά και επίσης κάθε χριστιανικό τραγούδι, λαϊκό στιχούργημα, όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Να χαρούν οι άνθρωποι, να εξασφαλιστεί η ευτυχία με τη νέα χρονιά και να τονωθεί το θρησκευτικό συνέστημα. Πάμε σε ενότητες καλάντων τραγουδιών. Με καλά το μελιτό
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Δεν γλιτώνετε, θα πάρετε τώρα σιρτό ή θα πάτε με το ζάλι? Θα πάμε ένα σιγανό. Ο Λιράρης μας, ο Μιχάλης ο Καλέργης, μαζί με τις συνεργάτες του να πει 2-3 ματινάδες για την ημέρα το Χριστουγέννο και θα τελειώσουμε με ένα πεντοζάλι γρήγορο. Να ξαναδμίξουμε πάλι. Τον Αηδόνιο παράτζηλα στην πόρτα σου να έρθουνε. Χριστουγεννιάτικες ευχές της αγάπης σου να πούνε. Έλα με την καινούρια τη χρονιά και του Χριστού τη γεννά. Και του Χριστού τη γέννα σας εύχομαι από καρδιάς χρόνια ευτυχισμένα.
ξεκίνησε ο Νιούτσικος να πάει να ραβωνιάσει και εκεί στα ραβωνιάσματα πολύ πρικιο γυρεύει. Γυρεύει αμπέλια τρίγυτα, χωράφια περιστάρια, γυρεύει 1000 πρόβατα και 2000 χίδια. Σε νιόπαντρα. Κρατεί ο δέντρο στη δροσιά, κρατεί και ο νιός την κόρη. Στα γόνατα την έπαιρνε, στα μάτια τη φιλούσε. Στα μάτια τα ματόφυλλα, στα φρύδια τα γραμμένα. Κράτη κι ο νιός την κόρη, στα γόνατα την έπαιρνε, στα μάτια τη φιλούσε, στα μάτια στα ματόφυλλα, στα φρύδια τα γραμμένα. Πενέματα σε ιερέα, απάνω σ' Άγιο Κουμπηλιά και κάτω σ' Άγιο Κλίμα, εκεί κοιμά του Δέσποτας, με το χαρτί στο χέρι. Με το χαρτί, με το σταυρό, με όλη την Παναγιά του. Κανένας δεν εκώτησε να πάει να τον ξυπνήσει. Μόνο η κυρά η Παναγιά πάει να τον ξυπνήσει. Για ξύπνα, ξύπνα Δέσποτα, και μη βαριά κοιμάσαι. Τα μοναστήρια σήμαναν και οι εκκλησίες διαβάζουν. Και τα γραμματικούλια σου διαβάζουν τα Ευαγγέλια. Πενέματα σε νοικοκύρη. Αφέντη μου πρωτήτερε, πρώτε και τιμημένε, πρώτα σε τίμης ο Θεός, κατόπ και ο κόσμος όλος. Σαν πας εσύ στην εκκλησιά, παέν και ο κόσμος όλος. Γυρνάς εσύ από την εκκλησιά, γυρνάει και ο κόσμος όλος. Γυρνάει και ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέραιο. Yeah.
περιεχόμενο. Τα καθαρά λαϊκά χριστουγεννιάτικα άσματα έχουν περιεχόμενο ευχετικό. Επαινούν τα διάφορα μέλη της οικογένειας, είτε είναι παρόντα είτε απόντα. Ακόμα, τα τραγούδια αυτά είναι ανάλογα και προς το επάγγελμα του νοικοκύρη του σπιτιού. Γι' αυτό διακρίνονται σε ποιμενικά, γεωργικά και άλλα. Όλα πάντως τα κάλαντα αναφέρονται στο χαρμόσυνο άγγελμα, στο ουράνιο μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Βεβαίως τα ποντιακά που παρακολουθήσαμε προηγουμένως, μετά το άγγελμα «Χριστός γενέθεν», συνεχίζουν περιγράφοντας και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού, φτάνοντας μέχρι την ταφή και την Ανάσταση. Τα θρακιώτικα τα παριστάνουν όλα ανθρώπινα και τα βλέπουν ανθρωπομορφικά. 40 μέρες, 40 νύχτες η Παναγιά μας κυλοπονούσε. Και αυτά τα παρακολουθήσαμε. Εκείνο πάλι που είναι αξιοπρόσεκτο είναι η διατήρηση ενός τύπου καλάντων που είναι εμπνευσμένος από την εικονογραφία της ρίζης του ΙΕΣΕ που συμβολίζει την Παναγία. Η Παναγία καταγόταν από αυτό το γένος, το γένος του ΙΕΣΕ. Ράβδος εκ της ρίζης ΙΕΣΕ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας. Από αυτή τη ρίζα βλαστάνει δεντρή, ο Κύριος, και έχει κλονάρια Αγίους, Αποστόλους, Αγγέλους και Αρχαγγέλους. Κάτω στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθλέμ την πόλη, εκεί δεντρή δεν ήταν, δεντρή ξεφανερώθη, και ανάμεσα στους κλόνους του Αγγέλοι και Αρχαγγέλοι. Πάμε σε μια άλλη ενότητα καλάντων που αναγγέλουν τη μεγάλη γιορτή της γέννησης. Σταυρούλα, πάμε παιδιά. Τι να βλέπα, τι να βλέπα, τι να βλέπα.
Μωραΐτης ο σκηνοθέτης της εκπομπής, Πελοποννήσιος εγώ, Μωραΐτες και κάποιοι άλλοι. Μεράκι είναι, δεν πάμε να παίξουμε και κανένα τσάμικο. Σίγουρα Βασίλη. Να πούμε ένα τσάμικο. Απόψε δεν κοιμήθηκα. Βάλτε ένα τόνο κανονικό. Για μας. Για τους δύο. Απόψε δεν κοιμήθηκα και σήμερα νυστάζω. We'll be right back.
τα κάλαντα του σημερινού μας προγράμματος, όπως συντηρήθηκαν στο στόμα του λαού μας, στην αρχή του πρώτου στίχου τους, «Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλέμ τη πόλη», μαζί με το χαρμόσυνο άγγελμα, μας τόνισαν και τη δόξα της μικρής και ασήμαντης τότε πολύχνης της Ιουδαίας, της Βηθλέμ. Μια δόξα που είχε προαναγγείλει ο προφήτης Μιχαίας. «Και εσύ, Βηθλέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη η εν της ηγεμόσυν Ιούδα. Εξούγαρ εξελεύσεται ηγούμενος ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ». Το ίδιο που μας ζωγράφησαν μέσα σε αυτοσχέδιες ποιητικές εικόνες αιώνες αργότερα τα βυζαντινά κάλαντα «Δέξε Βηθλέμ τον δεσπότη σου βασιλέα πάντων και κύριων». Εδώ τελειώσαμε. Χρόνια πολλά και καλά. Thank you.